Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί ακροατές από το ράδιο Έλευσης. Είμαστε σε τηλεφωνική σύνδεση με τον πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, Αρτέμη Σόρα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καθαρά, να μου δώσετε ένα στίγμα, γιατί μιλάω από τηλέφωνο. Πολύ καθαρά, πρόεδρε. Ωραία, γιατί ακούω και εγώ τη φωνή μου σε επιστροφή μέσα. Είμαστε εντάξει. Μάλιστα. Συνέλληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, δύναμη φως σε όλους. Είναι η μέρα μετά από την δίκη. Τόσες μέρες δεν μιλούσα για εισαγωγή της δίκης. Φυσικά πάρα πολλοί από εσάς θα είδατε τα αποτελέσματα της δικαιοσύνης, της αποστασίας, και αυτό που είδατε είναι μια πραγματικότητα που δεν θα την βλέπατε ποτέ, θα ήταν πάντα κρυμμένη, και για πολλούς ανθρώπους εκεί έξω, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με δικαστήρια, νομίζουν ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα του βίου και της ζωής μας. Είναι λίγο πολύ διαφορετικά από αυτό που έχουν δει ή από αυτό που έχουν φανταστεί. Φυσικά δεν το βιώνουν. Ενδεχομένως, γιατί ο βίος τους είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, οπότε τη δικαιοσύνη την αντιλαμβάνονται ως μια κλίση ή σαν μια επιβολή του νόμου για την εφορία τους ή για τους νόμους που επιβάλλουν. Είδαμε λοιπόν, αν θέλετε, από το 2018 να ορίονται τα κανάλια, να βρίζουν, να υβρίζουν, να λιδωρούν την Ελλήνων Συνέλευση και την Αρτέμη Σόρα, να μας λένε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατική οργάνωση. Είδαμε πάρα πολλές εκπομπές και αυτές πρέπει να τις θυμηθείτε. Τι είπαν και τι κάνανε, να θυμηθούμε. Να δούμε όλες αυτές τις γελιώδες που παρήγαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν κάνει να ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ούτε το δικαιό μας, αλλά ούτε το άδικο που μας έχουν κάνει και με τον τρόπο που μας το έχουν παράξει. Και είδαμε λοιπόν να διατηρούν μια προφυλάκηση του Αρτέμη του Σόρα για μεγάλες κατηγορίες. Αν θυμάστε κάποιοι από εσάς εκεί έξω, θα δώσουμε 1500 χρόνια, μεγάλη απάτη κατά του δημοσίου και όλες αυτές τις κατηγορίες. Γεγονός είναι ότι φτάσαμε σε ένα τέλος του κύκλου να γίνει το δικαστήριο. Το φτάσαμε στο όριο βέβαια, ενώ μπορούσαν να δικάζουν χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα. Θα μπορούσαν να βάλουν τη δίκη μας, άμα το θέλετε, σε 6 μήνες, σε 5. Όχι, το πήγαν ακριβώς σε 18 μήνες, γιατί τους είχε βολεύσει πολύ να κάνουν τις εκλογές τους, να μας έχουν φυλακή, να μας λένε απατεώνες, να μας λένε δόλιους, να μας λένε τρομοκρατική οργάνωση και όλα αυτά. Είδαμε λοιπόν σε αυτό το δικαστήριο, το δικό τους δικαστήριο, στη δικιά τους δικαιοσύνη, στο δικό τους ψευδρόνο, έτσι όπως έχω πει, και αυτό είναι αποδεδειγμένο πια. Είδαμε λοιπόν ότι όλες οι κατηγορίες στο κατηγορητήριο, ήταν το πιο σαθρό κατηγορητήριο που είχε δημιουργηθεί ποτέ, γιατί φυσικά δεν έχει τίποτα. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι ένας απόλυτος, καθαρός, αληθινός ανθρωποκεντρικός οργανισμός στη φυσιολογία του ανθρώπου. Δρά και κινείται μέσα στην νόμιμη διαδικασία του συντάγματος, ακόμα και αν αυτοί οι νόμοι δεν εξυπηρετούν εμάς ή τα συμφέροντά μας, ούτε της φυσιολογίας μας, αλλά του οργανισμού μας, εμείς συνάδουμε με αυτούς τους νόμους. Άρα, τηρούνται αυτή τη στιγμή όλοι τοπικοί, ελεύθεροι οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εταιρείες κοινώς, με δικό τους αφημί, με δικό τους γεμί στην Ελλάδα. Είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας, αλλά και η μοναδική δράση του ίδιου του πολίτη, όπου ο πολίτης συντάσσεται στην ένωση της ολότητάς του με μια πραγματική δημιουργική εφαρμογή, με πρωτόκολλα, με το θέλετε, με καταστατικές διαδικασίες, αλλά στόχο και σκοπό στην απελευθέρωση του, που αυτή θα γίνει μέσα από την ένωσή του και δεν θα γίνει καμία απελευθέρωση αν δεν επέλθει η ένωσή του. Άρα λοιπόν όλος ο στόχος και ο σκοπός όλου του δημιουργικού και όλης της ακολουθίας που έχουν τα καταστατικά, οι κανονισμοί και όλη η δομή, άμα το θέλετε, είναι η ίδια η ολότητά μας. Γι' αυτό σας είχα πει σε όλους κάποτε ότι πρέπει να κλειδώσετε στο μυαλό σας τον στόχο και τον σκοπό. Έτσι λοιπόν όλη αυτή την τεράστια υγεία, άμα το θέλετε, όλο αυτό το αληθινό, ένα πραγματικά δημιουργημένο δημιουργικό που εκτελείται αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό, με γραφεία και δομές του εξωτερικού, που γίνεται ένας τεράστιος αγώνας αλλαγής τρόπου σκέψης, αλλαγής συνειδητότητας στην πραγματική αληθινή ολότητα της φυσιολογίας μας,
Βάλετε και πολεμάτε από όλους. Του επιτίθονται όλοι. Όλα τα δόγματα, όλες οι σέφτες, όλοι οι δαίμονες, όλοι οι ανόητοι, όλοι οι λήθοι, όλοι οι πράκτορες, όλοι οι χαραγμένοι και όλοι αυτοί που έχουν στέρηση τους ουσίες τους, εν πάση περιπτώσει. Παρόλο αυτόν τον πόλεμο, όλη αυτή την τεράστια δυναμική, αλλά και όγκο που έχουν οι άλλοι, η Ελλήνων Συνέλευση, όχι μόνο στέκεται στα πόδια τους, αλλά διατηρεί το μεγαλύτερο αριθμό γραφείων, οργανισμών, ατομικών, αυτόνομων και αυτοδιοίκητων. Κάτι το οποίο για τους άλλους είναι όνειρο απατηλό. Με ένα μόρφωμα, με μια γελία, δόλια διακήρυξη που δεν λέει τίποτα, απλά είναι γράμματα σκορπισμένα στα χαρτιά, με ένα καταστατικό που καμία σχέση δεν έχει με πολιτική ή με άνθρωπο, με οτιδήποτε, διατηρούν μόνο ένα κεντρικό και ανοίγουν, άμα το θέλετε, με ιεραρχίες τρομοκρατικής οργάνωσης, έτσι τουλάχιστον όπως το λένε και όπως μας έδειξαν τα δικαστήρια, θέλουν, με ιεραρχία το πώς θα στείνεται και πώς θα καλούν τους ψηφοφόρους, τους οπαδούς τους και φυσικά όλες οι σέφτες, οι στοές, οι μασονικές, οι εκκλησιαστικές, οι δογματικές, οι αιρετικές επιτέθηκαν στην Ελλήνων Συνέλευση. Φτάσαμε σε επίπεδο να μιλάμε για την Ελλήνων Συνέλευση και για μένα αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης όταν μας έχουν σπάσει 250 γραφεία, δεν έχουμε πετάξει ούτε μία πέτρα, παρά μιλάμε με αποδείξεις, με αλήθειες και μας επιτίθονται με γελιότητες, με ψεύδι και με ακαθαρσίες, ενώ εμείς μόνο με αλήθεια και με αποδείξεις δεν έχουμε πειράξει ούτε μία ταμπέλα, κάτι γιατί δεν μας ενδιαφέρει, ας λέει ό,τι θέλει. Εμείς λέμε αυτά, εμείς μιλάμε στον κόσμο και μιλάμε και αυτοί. Ας ακούσει ο κόσμος τα δικά τους, ας ακούσει και τα δικά μας. Μας υβρίζουν σε όλα τα κανάλια χωρίς να μπορούμε να βγούμε να μιλήσουμε και, μας απαγορεύουν να πάρουμε θέση, που φυσικά είναι και θέμα δεοντολογίας αλλά και νόμου, ότι αν ένα κανάλι, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης σε προβάλλει για μια οποιοδήποτε θέση σου, για μια οποιαδήποτε θέση σου, έχεις δικαίωμα την αντίστοιχη ώρα να βγεις στο κανάλι και να υπερασπιστείς τα ιδεώδη σου, τα ατομικά σου, τα προσωπικά σου και όλα σου τα δικαιώματα. Φυσικά αυτό δεν συνέβη ποτέ. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να μας έχουν δέσει και να μας χτυπούν συνεχόμενα. Να μας πυροβολούν, να μας πετάνε βέλη και να μας χτυπούν. Και εμείς θα πρέπει, αν πούμε κάποια στιγμή, στο διάλο, σταματήστε να μας χτυπάτε, θα μας κάνουν και μήνυση ότι τους εξυβρίσαμε. Είναι τόσο άσχημα και τόσο άδικα τα πράγματα και τα θέματα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή και εξελίσσονται στον ελλαδικό μας χώρο. Τόσο θράσος απίθμενο αποστατικό. Φτάσαμε λοιπόν σε επίπεδο που σπάνε το γραφείο και γράφουν «Να πεθάνει ο Σόρας, σκατά στο Σόρα, σκατά στο έθνος. Να σκοτώσουμε το Σόρα, να πεθάνει ο Σόρας». Και βλέπετε την Ελλήνων Συνέλευση και τον Αρτέμι Σόρα. Η δικαιοσύνη αυτή. Και υπάρχει εισαγγελέας εκεί έξω να μας λέει εγκληματική οργάνωση. Και εγώ αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Όταν όλες οι δικές τους οργανώσεις, οι φασιστικές, μαζί με το παρακράτος κυνηγούν τον Αρτέμι τον Σόρα, γράφουν παντού συνθήματα να πεθάνει ο Σόρας και σπάνε τα γραφεία του και καμία έρευνα δεν γίνεται, τελικά είμαστε στην εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον προσπάθησαν να μας κατηγορήσουν. Όμως, επειδή δεν υπάρχει καμία κατηγορία και πραγματικά αθωωθήκαμε σε όλες τις κατηγορίες που τόσα χρόνια προσπαθούν να πλέξουν στον ιστό της αποστατικής αράχνης τους όλα τα μορφώματα και χρησιμοποιούν δικαστές, πιέζουν δικαστές να εκτελέσουν αυτό το άθλιο γελίο έργο τους, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από την κατάληξη πολιτεύματος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά σε έναν πολιτικό φορέα, σε μια ελεύθερη φωνή, σε μια αποδεδειγμένη φωνή, με πιστοποιήσεις, με υπογραφές από τον Άριο Πάγο, από τον ΟΗΕ, από όλους τους οργανισμούς, με όλες αυτές τις πιστοποιήσεις, αν μη τι άλλο είναι να διαλύσουν και να αποκρύψουν την αλήθεια, να λιδωρήσουν και να αδικήσουν και να δώσουν όλο το αδικό τους στη μοναδική αληθινή οντότητα της Ελλήνων Συνέλευσης. Ουσιαστικά τι κάνουν, αν αυτοί δεν κάνουν κατάλυση πολιτεύματος, αν αυτοί δεν κάνουν διάλυση της δημοκρατίας, αυτής της ψεύτικης δημοκρατίας που φοράνε το κουστούμι τους, αυτοί δεν το κάνουν. Αυτοί δεν επιτίθονται καθημερινά στην Ελλήνων Συνέλευση. Δικαστικά επιτέθηκαν.
με τα ΜΜΕ επιτέθηκαν. Η κυβέρνηση προσφέρει κονδύλια σε όλα τα κανάλια και σε όλες τις εφημερίδες για να τα έχει του χεριού της. Επιτέθηκαν όλοι αυτοί. Επιτέθηκαν τα blog. Επιτέθηκαν όλα τα συστήματά τους. Επιτέθηκαν οι εκκλησίες που από εκεί απορρέουν ψήφους. Οι ενορίες, οι στοές, οι συναγωγές. Όλοι δια όλοι επιτέθηκαν στην Ελλήνων Συνέλευση. Τους λέμε ότι αντέχουμε. Τους λέμε ότι τελικά με το δικό σας το σύστημα, με τη δικιά σας τη δικαιοσύνη, με τα δικά σας τα παιδιά, με τους δικούς σας νόμους, τους νεκρούς και τους αποστατικούς ιερατικούς νόμους, πάλι αφοβηθήκαμε σε όλες τις κατηγορίες που σημαίνει η Ελλήνων Συνέλευση έχει αυτή τη στιγμή την ταυτότητά της. Μετά από όλες τις μάχες. Σαφώς όμως, όλο αυτό που συνέβη, συνέβη για εσάς τους ίδιους, δεν συνέβη για μένα. Δεν συνέβη για μένα δηλαδή να σοφρονίσουν τον κύριο τώρα να μην ξανακάνει ομιλίες ή να μην δώσει δάνειο, αν το θέλετε, στην Ελλάδα ή να μην κάνει μια πραγματική πολιτική την οποία τη ζηλεύουν όλοι στον πλανήτη. Άλλωστε είδαμε ότι προεκλογικά και μετεκλογικά αλλά και επί της διαδικασίας των εκλογών χρησιμοποιήθηκαν λέξεις, συνθήματα του Αρτέμι του Σόρα. Έτσι έχουν κλέψει τα πάντα από εμάς, αλλά όπως και να έχει δεν είναι ποτέ δικό τους. Δεν είναι δημιουργή. Η Ελλήνων Συνέλευση πια, παρότι όλο το καθεστώς προσπάθησε να φοβήσει τους ανθρώπους της Ελλήνων Συνέλευσης και να απομακρύνει τους Έλληνες από τον τεράστιο δικό τους οργανισμό, από την πραγματικά από την ένωση της Εθνοσυνέλευσης τους, γιατί η Ελλήνων Συνέλευση είναι η Εθνοσυνέλευση, είναι το διακύδευμα, είναι η πραγματική δημοκρατία και η Ελλήνων Συνέλευση, εσύ δηλαδή, έτσι ακριβώς όπως γράφεται και τώρα που το λες εσύ. Όταν απευθύνεσαι σε κάποιον θα απευθυνθείς και θα του φωνάξεις εσύ. Άρα το εγώ φωνάζει το εσύ με την τεράστια τεχνολογία έτσι όπως έχει δομηθεί από την αρχή έως το τέλος. Στο τέλος λοιπόν προσπάθησαν να διώξουν τον κόσμο, να τον φοβήσουν. Ότι θα μπουν όλοι φυλακοί γιατί είναι ο Αρτέμις ο Σόρας. Πέστε τους λοιπόν ότι ο Αρτέμις ο Σόρας αντέχει τα πάντα. Τίποτα δεν μπορείτε να μου κάνετε έτσι ακριβώς όπως το έχω πει. Δεν υπάρχει ρε να μου κάνετε τίποτα. Στο τέλος όμως θέλω να καταλάβετε ότι είναι ένα ποτάμι όπου ρέει. Και όπως ρέει το ποτάμι έχει κυματισμούς. Και βγαίνουν λοιπόν η κίνησή του μέσα από κυματισμούς. Αν σου πω ποιος κυματισμός είναι αυτός να τον παρακολουθήσεις πιο κάτω δεν θα μπορέσεις. Στο τέλος αν μπει κάποιος μέσα στο ποτάμι χαλάει τον κυματισμό αλλά πιο κάτω ακριβώς το ένα μέτρο ο κυματισμός ξαναφτιάχνει και παίρνει τη ροή του. Καμία σημασία δεν έχει να με καθυστερήσετε πουθενά γιατί εγώ δεν μπορώ να μετρήσω γιατί δεν υπάρχει μέτρημα για μένα. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει για εσάς. Τι μετράτε, μέρες, ώρες, χρόνια. Τι μετράτε. Μετράτε στο ψεύτικο γελίο όπως θα τυπώνεις χρόνο, αν άργησες ή έκανες, ή αν θα αργήσεις ή αν θέλεις κι άλλο χρόνο. Γιατί μετράς. Μη μετράς. Δεν υπάρχει ο χρόνος που μετράς είναι αποστατικός δικός τους. Μετράνε μόλις τον άχρονο χρόνο. Είναι δυνατόν ποτέ να σε νικήσουν αυτά τα ζώα, τα άφλια, τα άπλυτα. Είναι ποτέ να σε νικήσει μωρέ ποτέ αποστάτης. Είναι δυνατόν σε ένα άχρονο περιβάλλον, σε μια άχρονη δημιουργία απόλυτη, να μετράς και αυτό να είναι το κίνητρο να φύγεις, να συνεχίσεις. Τι μετράς, την αποστατήλα τους. Αφού στο τέλος του ποτάμι θα φτάσει στη θάλασσα και θα αναθεί με τον ωκεάνο και αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Αυτά τα ζώα τι να κάνουν. Έχετε καταλάβει πόσο τεράστια αποστασία βιώνουμε τη στιγμή που μετράτε. Όχι δεν αντιλαμβάνεστε ότι η δημιουργία δεν μπορεί να νικηθεί ποτέ. Δεν μπορεί ποτέ την αλήθεια να την διασκήσεις. Έχετε καταλάβει όλοι εκεί έξω ότι όλο αυτόν τον καιρό τι έχει συμβεί. Ουσιαστικά ξεσκίζονται μεταξύ τους και ξεσκίζουν τα ψέματά τους. Τι ξεσκίζουν την αλήθεια. Μα δεν μπορεί να ξεσκίσει κανένας την αλήθεια, παιδιά μου. Και μερικές φορές δεν την αντιλαμβάνεστε την αλήθεια. Τη βλέπετε ως αυτό που ακούτε, το αφήνετε και δεν το έχετε καν κατανοήσει. Άρα δεν μπορεί να την πειράξεις. Άρα ουσιαστικά ο καθένας εκεί έξω, είτε στο εσωτερικό μας περιβάλλον της εσύ, αλλά και πιο έξω στο καθεστωτικό, αλλά και πιο έξω στο πάνω από το καθεστωτικό, ουσιαστικά ξεσκίζονται με τα δικά τους και ξεσκίζουν τα δικά τους ψέματα. Δηλαδή, ποιος θα ξεσκίσει την αλήθεια των 600, που δεν είναι 600, σας είπα, είναι 2-3-800. Ποιος θα ξεσκίσει την αλήθεια των παγκόσμιων ταμείων, ποιος θα ξεσκίσει την αλήθεια του αξιακού, ποιος θα ξεσκίσει τις αλήθειες, τις δομές της Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά και τις ψυχές που αυτή τη στιγμή έχουν συνταχθεί και ανήτη παρά ποτέ άλλοτε. Σήμερα έχω τον περισσότερο, το μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι ποτέ ελάνιων ψυχών και πολεμιστών. Αυτό είναι μια μεγάλη αλχημία του αποτελέσματος, του στόχου και του σκοπού που τέθηκε από την αρχή.
Και με αυτούς θα πορευτώ. Δεν θα πορευτώ ούτε με τα έρμα, ούτε με τα, με τα περισσευούμενα, ούτε με τα περιτά. Το περιτό το θέλω για αντίβαρο. Αλλά στην ουσία, ουσιαστικά χρειάζομαι τους ελάνιους πολεμιστές μου, τις ψυχές που καταλαβαίνουν με ελεύθερη βούληση όλων το στόχο και το σκοπό και της απελευθέρωσης αλλά και της ίδιας της φυσιολογίας τους. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Οι άλλοι θα φεύγουν και θα έρχονται. Ακούσαμε μέσα στην ΕΣΥ και είδαμε μεγάλα στόματα να λένε μεγάλες και φωναχτές λέξεις, αλλά ήταν μικρές ψυχές. Κιωτέψανε, όπως λέει και ένας φίλος μου από τον Πύργο, κιωτέψανε στην πορεία. Είδαμε λοιπόν ότι τα υλικά πρέπει να τα δούμε την αντοχή του στον χρόνο. Πότε θα δεις το υλικό, αν αντέχεις τη διάβρωσή του. Είδαμε λοιπόν πάρα πολλά άτομα που ήταν λίγο με στέρηση ουσίας, περιμένανε ιδίων όφελος από τη δικιά τους την οπτική γωνία. Ο χρόνος, άμα το θέλετε, ο αποστατικός, τους πάτησε το κεφάλι. Στο τέλος όμως, η διαχρονικότητα αυτή έδωσε ένα μήνυμα τεράστιο, αλλά ορίμασε και η αποστασία. Θρασίτατη η αποστασία λοιπόν, γέμισε τη χώρα μας με πληρωμένα παιδιά κατ' επιλογή τους, που ούτε κανένα δεν ξέρει το όνομά του. Έβγαλε νόμους. Πίεσε τους Έλληνες. Παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων και τα δίνει σε αλλογενείς. Διαιρεί και διαλύει τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, οι Τούρκοι ήδη έχουν εισβάλει. Λέω τους Τούρκους ότι είναι χαζάρι, αυτά τα σκουπίδια έχουν εισβάλει, είναι ήδη μέσα στη χώρα σου. Η χώρα μας έχει ξεπουληθεί. Απλά δεν το έχουν ανακοινώσει και περιμένουν μέρα με την ημέρα πότε θα σου ανακοινώσουν και θα σου χτυπήσουν ένα μεγάλο, μια σιρήνα, ένα μεγάλο κουδούνι και θα σου πούνε είμαστε σε πόλεμο και τον χάσαμε κιόλας. Την ίδια ώρα θα σου πούνε είμαστε σε πόλεμο και τον χάσαμε κιόλας. Αυτό θα σου ανακοινώσουν. Ήδη οι εισβολείς είναι μέσα στη χώρα μας. Οι εισβολείς έχουν μπει. Η Ελλάδα έχει προδοθεί όσο ποτέ άλλοτε. Και οι άνθρωποι σαφώς καταλαβαίνω ότι δεν ψηφίσατε καμία Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον στο σύνολο του ελληνικού λαού. Όμως αυτοί όσοι πήγατε έφτανε να τους δώσετε να διατηρήσουν αυτή τη λεπτή κλεφτή που κρατιώνται τόσα χρόνια δίθεν ως κυβέρνηση. Ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτοφοράκηδες. Είναι σαν ένα κατάστημα μεγάλο μπουζουξίδικο ή ένα μεγάλο νυχτερινό κλαμπ που μπροστά έχει ένα καλησπεράκι που χαμογελάει το βλαμμένο συνέχεια. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλά είστε. Ναι, ελάτε, καθίστε, ελάτε. Και μην αρχίσει η αστυνομία για καμία παράβαση ή οτιδήποτε. Ποιος είναι υπεύθυνος εδώ, βγαίνει ο αυτοφοράκης, χαμογελαστός και λέει εγώ είμαι. Και τον παίρνουν μέσα. Αυτός ο αυτοφοράκης λοιπόν τον εβάλατε να διοικήσει τη χώρα μας. Δεν είναι τίποτα παραπάνω όλα αυτά τα παιδιά από αυτοφοράκηδες. Είναι δυνατόν ένας ηχέφρον άνθρωπος αυτή τη στιγμή σε μια συντεταγμένη χώρα όπως η Ελλάδα να μου λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο ηγέτης και τρέχει τη χώρα τη στιγμή που όλοι οι νόμοι είναι απέναντι των Ελλήνων, στα συμφέροντα των Ελλήνων, στα συμφέροντα της χώρας ολόκληρης και όλης της επικράτειας. Και να μην αντιλαμβάνεται, νομίζει, το συμφέρον. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Και στη θέση που του δώσανε, γιατί δεν είναι καν δικιά του, του δώσανε για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Άρα είναι ένας απλός αυτοφοράκιας που φυσικά τον εργοδότη και το αφεντικό δεν το ξέρει κανένας σας. Αλλά βλέπετε τον αυτοφοράκια. Και όσο αυτοφοράκιδες και να δικάσεις, δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα, γιατί πρέπει να καταλάβεις γιατί και από ποιον είναι εκεί. Την Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, η εισβολή έχει γίνει. Σαφώς η Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα με το μεταναστευτικό που δεν είναι μεταναστευτικό. Την άποψή μου είναι μια καθαρή εισβολή, δογματική άμα το θέλετε, πληρωμένη. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε και να δείτε όλες αυτές τις διαδικασίες που συμβαίνει, ότι όλοι αυτοί έρχονται άπλητοι με το κινητό τους, ούτε όνομα έχουν ούτε τίποτα. Σαφώς κάποιος πληρώνει όλα αυτά τα παράνομα δρομολόγια με χρήματα. Από τα δικά σου χρήματα πληρώνεται όλος αυτός ο αφανισμός. Αλλά εσύ αδρανείς από τη μία, από την άλλη έχεις άποψη για το ΣΟΡΑ, όπως και να έχει λοιπόν, μέχρι χθες είχες άποψη. Σήμερα, μετά από την απόφαση, ιδιαίτερα ότι η Ελλήνων Συνέλευση και ο Αρτέμις ο Θεός καθώθηκαν για όλες τις κατηγορίες του, τις οποίες μας είχαν προσάψει η δικαιοσύνη, αφού την πίεσε το καθεστώς, και φυσικά θα σας πω αυτό, επιμελητής, όπου πήγαινε στον Άριο Πάγο και ήτανε τότε που πήγαινε στον Άριο Πάγο τα εξώδικα και ενημέρωνα τον Άριο Πάγο, γιατί ό,τι και να έχω κάνει έχω ενημερώσει την υψηλότατη διοίκηση του Άριου Πάγου, τη νομική, τη δικαστική αρχή και γενικά όπου πρέπει να ενημερώνω. Δεν κάνω τίποτα αυτόνομο και
πάντα ότι πρέπει να είναι σύνομο. Και αν δεν είναι σύνομο με τους νόμους, παρακαλώ πέστε μου που να διορθώσω. Κινούμαστε πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Γι' αυτό είμαστε ο πιο νόμος φορέας. Φυσικά δεν έχουμε πάρει ποτέ δάνειο, δεν έχουμε καμία επιχορήγηση, δεν χρωστάμε καμία στοά, δεν χρωστάμε σε κανένα ίδρυμα, σε κανένα foundation. Τους έχουμε γράψει εκεί που το μελάνι τους δεν πιάνει και είμαστε αυτόνομοι, αυτοτελείς οργανισμός καθαρά της ελάνιας απελευθέρωσής μας και της ένωσής μας. Και αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από όλους τους Έλληνες και από όλους τους πατριώτες εκεί έξω. Δεν θα μας αγοράσει κανένας, δεν θέλουμε να μας βοηθήσει κανένας, θέλουμε τον ίδιο τον Έλληνα με την ίδια του την αυθονία, με την ίδια του την ψυχή να εισέλθει και να ενωθεί στην ολότητά του. Και δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Έχουμε τα πάντα και μπορούμε να κάνουμε την τεράστια μεταρρύθμισή μας. Χωρίς να μας χρηματοδοτήσει ούτε κανένα αμερικάνικο εβραϊκό σιωνιστικό κλαμπ, ούτε κανένας άλλος κερατάς. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε, όταν έδινε τα εξώδικα στον Άριο Πάγο, όταν είχε βγει η απόφαση των 600 και ένα χρόνο έπειτα, που πήγε και τα άλλα τα παγκόσμια ταμεία, ρωτάει ο άνθρωπος, γιατί έδινε στους αντισαγγελείς, τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου και στον πρόεδρο του Άριου Πάγου, στους αξιωματούχους. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται εδώ, δεν βλέπετε? Ναι, γιατί ο κύριος τώρα λέει, έχει κανένα παράπονο από εμάς? Αυτά είναι τα λόγια για τα οποία τα έχει ανεκπομπεί ο άνθρωπος. Είναι λόγια του Άριου Πάγου. Τι πρόβλημα έχει ο κύριος Σόρας, αφού αφώθηκε για τις κατηγορίες του? Βεβαίως τα 600 δις είναι του κύριου Σόρα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι, λέει, αλλά τι γίνεται, οι άλλοι δεν τα παίρνουν, τι ακριβώς γίνεται? Λέει, αυτό είναι πολιτική βούληση. Α, είναι πολιτική βούληση, μάλιστα. Ναι, απ' τη μία είναι πολιτική βούληση. Απ' την άλλη όμως, λέει, Άριο Πάγο, όταν εσείς νομιμοποιείτε μνημόνιο, πώς είναι δυνατόν να νομιμοποιείτε τα μνημόνια ενώ υπάρχουν εκεί τα 600 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι χωρίς τόπο? Άρα δεν είναι πολιτική βούληση το μνημόνιο, δεν μπορείτε να το σταματήσετε, ενώ έχετε δει μέσα στα 600. Όχι. Θέλετε να πείτε ότι είστε και πολιτικά παιδιά. Και βεβαίως ο Άριος Πάγος, και βεβαίως η δικαστική αρχή, έχει πάρει επίσημη θέση. Λέει, αν δεν ξεκαθαρίσετε οι βουλευτές, οι πολιτικοί, οι οποίοι αυτοί μας πιέζουν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και όσο αυτοί έχουν άσυλο, και εμείς δεν έχουμε, αλλά και αυτοί έχουν άσυλο. Και οι δύο έχουν άσυλο. Και η δικαστική εξουσία έχει άσυλο, αλλά και η πολιτική εξουσία. Αλλά ουσιαστικά είναι δύο εξουσίες που ουσιαστικά, αν το θέλετε, είναι το θέμα. Ποιος δεν πρέπει να έχει άσυλο για να τελειώνει η ιστορία? Άρα πρέπει να έχουμε οι έντιμους πολιτικούς και να πάρουμε το άσυλο από τους δικαστικούς, ή θα πρέπει να μην έχουν άσυλο οι πολιτικοί και να έχουν άσυλο οι δικαστικοί και να τελειώνει το θέμα. Πάντως και οι δύο υπηρεσίες αυτές να έχουν άσυλο είναι πραγματικά τραγικό. Λοιπόν, ο Άριος Παγός έχει δηλώσει τις προθέσεις του από παλαιότερα. Ρωτάει για τα παγκόσμια ταμεία, αυτά όλα τα ποσά που υπογράφονται και υπογράφονται από παγκόσμιους δικαστές. Μα δεν υπογράφει ο Σόρας, εδώ υπογράφει ο πρόεδρος του FBI, υπογράφει ο πρόεδρος του CIA, υπογράφει οι πρόεδροι όλων των χωρών, υπογράφουν οι τραπεζίτες στην κεντρική, υπογράφει ο ΙΕ, υπογράφουν 48 δικαστές. Πότε τώρα, το 48 που έχει ο Άριος Πάγος, οι αεροπαγίτες, ουσιαστικά είναι η σύνθεση του DNA μας, δηλαδή τα χρωματοσώματα. Καλά ρε παιδιά, παριστάνετε εσείς τη δημιουργία μας, τα χρωματοσώματά μας. Και τελικά είστε 48 κύτταρα εκεί μέσα. Και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Και υποτίθεται ότι εσείς είσαστε πάνω στη φυσιολογία και στη δημιουργία μας. Και δεν είστε 48 και είστε 36. Ή 75. Ή 22. Α, είστε 48 ακριβώς όσο είναι τα χρωματοσώματά μας. Κοιτάξτε πού ακριβώς ακουμπάνε. Αλλά 48 είναι και παγκόσμιο. Και λέει λοιπόν από τον Άριο Πάγο του δικού μας του εκλογητή, τα 600 είναι τους ώρα και δεν τον πειράζει κανένας. Για τα παγκόσμια ταμεία θα γίνει πόλεμος. Μετά από αυτό ένα χρόνο έγινε ο πόλεμος που επήλθε. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε ένα μυστικό έχει το κόστος του. Και κάθε ένας σκοπός και στόχος που στοχεύει πάρα πολύ μακριά και πολλοί άνθρωποι εκεί έξω δεν βλέπουν το τελικό σχέδιο. Και πώς να το ξέρουν? Υπάρχουν πράγματα τα οποία εσείς δεν θα τα αντέχετε, αλλά και δεν χρειάζεται και να τα μάθετε παραπέρα από ένα τεράστιο σχέδιο το οποίο εξελίσσεται μπροστά σας. Άρα πηγαίνει κομμάτι-κομμάτι. Αν κάποιος θέλει να πάει από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν θα φτάσει ποτέ, γιατί δεν βλέπετε το τέλος, αλλά δεν καταλαβαίνετε την αρχή. Άρα θα πρέπει να την πάει όλη τη διαδρομή κομμάτι-κομμάτι. Και να δει από την αρχή όλες τις σταθερές που έχει στα χέρια του. Έτσι λοιπόν ο Άριος Πάγος είναι ενημερωμένος για τα πάντα και γνωρίζει.
Άρα σήμερα όταν βλέπουμε σε κάποια δικαστήρια να λέει κάποιος εισαγγελέας, και θα θυμίσω λίγο την υπόθεσή μας τώρα στα δικαστήρια, δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουνε? Λέει, εισαγγελέα μου, δεν είσαι εκεί για να πιστεύεις. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι με πίστες δικάζετε τον κόσμο, με πίστες έχετε γεμίσει τις φυλακές και μέσα στις φυλακές είναι γεμάτες οι πίστες και γεμάτες τα πιστεύω. Γι' αυτό και έχουμε πάει όχι στο διάολο που πιστεύω. Εσύ πρέπει να ξέρεις. Όλοι είναι δικαστές. Εσύ αν είναι εισαγγελέα, εσύ αν είναι δικαστής, ακριβώς όχι όπως το γράφω. Άρα λοιπόν ο δικαστής είναι ο ερευνητής της αλήθειας. Μη μας λες, κυρία εισαγγελέα, να πιστέψουμε τώρα. Είμαστε τόσο μεγάλα παιδιά. Σου φέρνουμε στοιχεία στην έδρα. Ακούστηκε στην έδρα στο δικαστήριο ότι μπαίνουν σε προϋπολογισμό τα 600 δισεκατομμύρια. Σας λέω, αν είναι να με δικάστε για 600, μη με δικάστε για 600. Είναι 2-3-875 και έκοψα τα 600 και τα έφερε στην Ελλάδα και το ίδιο συμβόλαιο έχει άλλα 7-3 από πίσω. Δικάσταμε για όλα δηλαδή. Μη μου κάνετε τώρα σκόντο. Απ' την άλλη, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα για να τελειώνουμε μία και διαπαντός με ό,τι γελιότα και ο Έλληνας πρέπει να σταματήσει. Βάζω λοιπόν 4 δικαστές που τους πιέζουν όλοι για όλοι και τους παίρνουν όλοι τηλέφωνο ότι θα τους διώξουν, ότι μπορεί να έχουν και σκανδαλάκια κι άλλα. Υπάρχουν και καθαροί άνθρωποι στη δικαιοσύνη, μπορώ να το πω. Και φυσικά τους πιέζουν και βγαίνουν, βγάζουν ό,τι απόφαση θέλει σε ένα καθεστώς μαύρο που είναι με τα τηλέφωνα ή με τις αόρατες φωνές. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε το βάρος στο δικαστή. Ο Έλληνας πρέπει να ενημερωθεί και να ξέρει. Και ο δικαστής δεν θα μπορεί να κάνει χατήρια γιατί θα ξέρει και αυτός. Αλλά θα ξέρει ο δικαστής, ότι ξέρεις και εσύ. Άμα σε βόδι τελειωμένο, ρε Έλληνά μου, τι να σου κάνουν 4-5 δικαστές, θα τους λιώσουν. Είναι άνθρωποι με δουλειά και θα τους λιώσουν. Και φυσικά έχουν και πολλά. Είναι ως φιοκάμπτες γιατί έχουν σκελετούς ο καθένας, το δικό μου σκελετό στην τουλάπα του. Το πιο απλό όμως θα πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου. Τι ήτανε για ένα δικαστήριο τόσο γιατί είχαν πει όλοι ότι είναι η δίκη του αιώνα. Εφόσον είναι η δίκη του αιώνα του κυρίου Αρτέμις ώρα και επειδή μας έχετε πλήξει τα αρχίδια με τα 600 παλιοπαπάρες, φωνάστε λοιπόν, η φρασιολογία μου είναι τόσο αγανακτισμένη που θα το ξαναπώ. Βρε ζωντόβολα, τελειώστε με τη μαλακία στο κεφάλι σας συνέχεια και με την πιπίλα στο στόμα. Όλοι σας εκεί έξω. Φωνάστε ρε την πρεσβεία την Αμερικάνικη να γίνει της κακομοίρας, να το ευχαριστηθούμε όλοι. Να μου ρίξετε και μια ποινή να το ευχαριστηθείτε κι εσείς. Δηλαδή κάνατε ένα τέτοιο δικαστήριο κακούργημα. Μας σκοτήσατε τα αυτιά, μας κλείσατε 18 μήνες μέσα, λες και είχαμε κάνει κανένα έγκλημα. Είναι έγκλημα να αγαπάς την πατρίδα σου, είναι έγκλημα να πολεμάς για αυτή, είναι έγκλημα να δίνεις τη ζωή σου για τη μητέρα των μητέρων, ρε ηλίθια όντα. Και μέχρι που θα πάω, βρε ανώμαλες κατασκευές. Φωνάστε λοιπόν την πρεσβεία την Αμερικάνικη να έρθει στο δικαστήριο και να ρωτήσουμε τον πρέσβη και τον Υπουργό Οικονομικών σε ένα τέτοιο γαμάτο δικαστήριο, γιατί δεν μιλάμε για δραχμές, ούτε για την πρίκα της μάνας σας και της πεθεράς σας, ρε ηλίθια. Μιλάμε για αμερικάνικο δολάριο. Να έρθει ο Υπουργός Οικονομικών να πει, απατεώνας ο κύριος, ώρας τελειώσαμε. Γιατί δεν το κάνετε ρε γάμο το κερατό μου, να τελειώσετε? Δεν θέλετε να τελειώσετε, έτσι. Να ξεφτυλιστούμε όλοι να τελειώνουμε. Ή εγώ να πάω φυλακή γυσά μου, να πάω να βάλω τα γραμματά μου, ή να τελειώνει με αυτή τη μαλακία και την καραμέλα που έρχεται γύρω γύρω συνέχεια με τα 600. Σας λέω ρε όρνια, δεν είναι 600, είναι πολλά ρε. Άρα λοιπόν κύριοι, να τελειώνει αυτή η παπάτσα. Στο δικαστήριο πρέπει να έρθει η πρεσβεία. Για δεν κάλεσαν την πρεσβεία. Άρθει ο πρέσβης εκεί και ο Αμερικάνος για να πει κύριε εδώ μαζί ο κύριος όταν είναι 600. Επιβεβαιώστε κύριε να τον πείσουμε ισόβια ή αλλιώς να σταματήσει η καραμέλα. Το κάνατε. Γιατί δεν φωνάξατε ρε την Τράπεζα της Ελλάδας αυτό το ιδιωτικό μαγαζί να το τελειώνουμε το παιχνίδι? Παρά χαμογελάγατε για τα 600. Χαμογελάγατε. Να μην χαμογελάτε γιατί είναι πολύ παραπάνω. Και κάνατε μεγάλη γελιότητα αυτή που κάνατε. Τελικά είμαστε όλοι για όλες τις κατηγορίες και τελικά εφήβρατε μία υποκατηγορία. Αν είναι δυνατόν να είμαι αθώος για την απάθη κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα, κατ' ασωρή, εις βάρος του δημοσίου, τι δουλειά έχω εγώ με το δημόσιο? Έχω καμία σχέση με το δημόσιο και αποδείχθηκε τίποτα δηλαδή. Δεν είχαμε καμία σχέση με το δημόσιο και ούτε το δημόσιο έπαθε ζημιά. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να στηρίξει τα συμφέροντά του έναντι σε ένα καθεστώς και σε νόμους που δεν είναι δικοί του. Πάτε να του πάρετε το σπίτι. Γιατί δεν παίρνετε τα χρήματα? Δεν πρέπει λοιπόν να αμυνθεί ο πολίτης να μην του πάρετε το σπίτι, να μην του πάρετε τη ζωή,
Να μην κάνετε πόρνη τη γυναίκα του ή την κόρη του. Δεν έχει δικαίωμα. Να πάει να κάνει την ανακοπή του, θα έρθει στο ακροατήριο, θα έρθει στο δικαστήριό σας. Εσείς θα σεβαστείτε το βίο του πολίτη και από εκεί και πέρα θα δικάσετε. Ούτε αυτό το δικαίωμα θα μας δώσετε. Θα μας πάτε μέσα για κλιματική οργάνωση γιατί βοηθάμε τον κόσμο. Και γιατί ο κόσμος έχει στα χέρια του μία εναλλακτική τόσο τεράστια σαν αυτό που έγινε στα γενιές. Ή μήπως σας πειράζει τόσο πολύ η Ένωση. Οπότε τώρα επί σώρα εποχή γεμίσατε την Ελλάδα με βλαστάρια δικά σας, με τα σπέρματά σας. Εσύ να το βλέπεις, Ελληνά μου. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα τέτοιο δικαστήριο να τίθεται θέμα της Τράπεζας Ανατολής. Τελικά μάθατε όλοι ότι η Ανατολή προσπαθεί να κάνει μια καθάριση χωρίς εμένα, ενώμη στη φυλακή από το 2018. Φυσικά δεν μας το είχε πει και φυσικά έστειλε και χαρτιά ο ένας εκαθαριστής. Τιμή του βέβαια, αυτά τα λίγα που έστειλε δεν έστειλε πολλά. Αφού έχω πολύ πιο πολλά εγώ από ό,τι έχει ο καθαριστής, αλλά δεν πειράζει το παιδί. Έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια. Έστειλε και αυτός κάποια έγγραφα. Ότι η Ανατολή είναι ανοιχτή και ότι πληρώσανε και ένφια για τα κίνητα της Ανατολής φέτος, το 2018. Πώς θα μαζέψετε ρε για τα στόματά σας. Πώς θα μαζέψετε τα σάλια σας, τα σάπια, τα λόγια σας. Τόσα χρόνια που εμένα μιλάτε τα πατεώνα, μοναστηράκι, ιστορίες, γελιότητες και βγαίνει ο κάθε ανώμαλος στο κανάλι και βρίζει εμένα και την προσωπικότητά μου. Πώς θα τα μαζέψετε αυτά. Ορίστε, ήρθε ο ίδιος ο καθαριστής και σου λέει είναι ανοιχτή η τράπεζα, έχουμε και μερικά ακίνητα που τα δίνουμε, τα καταθέσαμε και στο δικαστήριο, ότι τα ακίνητα πληρώνουν ένφια τώρα. Η τράπεζα είναι ανοιχτή, άρα δεν έχει γίνει η καθάριση ποτέ. Προσπαθούμε να κάνουμε, υποτίθεται, όχι ότι θα γίνει. Και εμένα με βρίζετε ως απατεώνα. Τώρα πώς θα κρυφτείτε. Θα μου πεις, ποιος δημοσιογράφος θα το πει. Θα πει τη γελιότητά. Αλλά εσείς δεν συνέλληνες. Κοιτάξτε τα στοιχεία γύρω σας. Έχω δικαστική απόφαση για την Ανατολή. Έχω κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θυμάμαι βέβαια σε μια ερώτηση, γιατί βεβαίως δεν πήγα σε ένα τέτοιο δικαστήριο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καμία δικιά μου κατηγορία. Είναι όλες χαλκευμένες, άρα να πάω σε ένα δικαστήριο να κάνω τι. Να δικαστώ, να με ρωτάνε τι. Να με ρωτάνε πόσο ύψος έχω, να με ρωτάνε πού τα βρήκα. Αφού είδαμε και την εισαγγελία, το πνεύμα της. Το πνεύμα της ήταν ένα ανιδωρή για να μπορέσει να στηρίξει σε έναν άξονα και μια ψεύτικη υποκατηγορία πώς αλλιώς να κάνω μελλοντική. Μπορώ να κάνω μελλοντική απάτη, απόπειρα. Απόπειρα κιόλας, απόπειρα. Δηλαδή, τουλάχιστον από ό,τι αντιλαμβάνομαι κι εγώ, από τα λίγα νομικά που γνωρίζω, για να γίνει μια απόπειρα πρέπει να θες να κρέψεις το δημόσιο και να φτιάξεις τα χαρτιά σου, τα ψεύτικα, τα πλαστογραφημένα, να πας να πάρεις την τάξη ή να εισπράξεις κάποιο ποσό, άρα και να σε πιάσουν μπαστοφόρο. Άρα έχεις κάνει όλη την πλατφόρμα να πας να γελάσεις το δημόσιο και εκεί σε πιάσανε. Και αυτό λέγεται απόπειρα. Εδώ δεν υπάρχει ένα στοιχείο ότι υπάρχει απόπειρα. Και στηρίζει απόπειρα το δικαστήριο αυτό, καλή της ώρα, τα κορίτσια, ότι θα έδινα ψεύτικα τα 600 στο ψεύτικα, τα 600 θα έδινα, δεν θα έδινα το δάνειο και θα έπαιρνα τον τόκο μπροστά. Καλά ρε κορίτσια. Θα μου δίνει το δημόσιο τόκο χωρίς να πάρει το δάνειο. Αμέλα που το δάνειο το έχει πάρει το δημόσιο και μου έχει βάλει και τόκο στον προϋπολογισμό και είναι εκεί. Και σήμερα εσείς δικάζετε ότι θα έπαιρνα τον τόκο. Πού δεν τον πήρα. Αλλά αν ποτέ το δημόσιο μου έδινε μπροστά τον τόκο πριν του δώσω το κεφάλαιο του δανείου, τότε την απάτη την έκανε το δημόσιο. Δεν την έχω κάνει εγώ. Αλλά όπως και να έχει, μελλοντικά ίσως έκανα απάτη. Είστε και medium. Είστε και καφετζούδες εκτός από δικαστήνες. Μάθε τέχνη και άστινε και αν πεινάεις πιάστινε. Μπράβο κορίτσια. Μπράβο κορίτσια. Οπότε εγώ τώρα έκανα φάκα να πω πειρά να δεν με σταματάγατε. Που μπορεί να με σταματήσετε. Ένα στοιχείο δεν έχετε και μου βάλατε και 6 χρόνια. Ντροπή. Πραγματικά βιώνω τις φυλακές. Γνωρίζω χιλιάδες ποινές. Γνωρίζω ακριβώς πώς φέρεστε και πώς άγγεστε μέσα σε ένα δικαστικό σύστημα ποινών. Η κατηγορία που βάλατε δεν είναι καν στο κατηγορητήριο, την εφεύρατε. Φτιάξετε μια υποκατηγορία. Μόνο για να με κρατήσετε. Δεν φτάνει τούτο. Η κατηγορία είναι αυτή που φτιάξατε, είναι από ένα χρόνο έως 6 χρόνια. Και μου ρίξατε 6 χρόνια. Αλήθεια. Μου ρίξατε 6 χρόνια και χωρίς ανθρωπικό. Τόσο μεγάλος κακοποιός είμαι. Απόπειρα. Στο μέλλον. Πραγματικά δεν θα πω ότι ντρέπομαι. Θα πω ότι περίμενα και περιμένω πολλά πράγματα. Αυτά πρέπει να τα δει όλος ο ελληνικός λαός.
να δει ακριβώς τι συμβαίνει και πώς δουλεύει όλο αυτό το... πώς δουλεύει η διαφθορά στη δικαιοσύνη και στην πολιτική και πώς κοιμώνται κάτω από το ίδιο πάπλωμα. Αυτό θα πρέπει να τους δώσει ένα τεράστιο μάθημα αυτών που συμβαίνει σήμερα στην Ελλήνων Συνέλευση αλλά και στην Ελλάδα μας. Σε αυτά τα χάλια που είναι η χώρα μας είναι υπεύθυνη η δικαιοσύνη και η πολιτική, η οποία δεν είναι πολιτική. Είναι γιατί λείπεις εσύ πολίτη μου, γιατί η πολιτική είναι στον πολίτη και σήμερα ο πολίτης λείπει. Και ο πολίτης θα πρέπει να εμφανιστεί. Και ο μηχανισμός για να εμφανιστεί ο πολίτης είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Σήμερα λοιπόν η Ελλήνων Συνέλευση μετά από πολλά χρόνια αγώνα, θυμάμαι βέβαια γελία πλάσματα που ήταν κοντά μας και το παίζαν συνέλληνες. Θυμάμαι κάτι κυρίες από τη Ζάνθη, κάτι άλλους παπάρες, κάτι γελία υποκειμενάκια μικρά να φωνάζουν στον κόσμο και στα γραφεία την ατομική τους γελία άποψη. Θα μας κλείσουν όλους φυλακοί, δεν σας θέλουν ρε κανέναν φυλακή. Είδατε ότι από 23 κατηγορουμένους όλοι αθώθηκαν. Και βεβαίως. Και θα πω και τούτο. Άσχετα είναι πολλά παιδιά εκεί μέσα με έχουν προδώσει. Σχεδόν όλα τα παιδιά, όχι όλα, γιατί ήταν και κατηγορούμενοι δικοί μας άνθρωποι, αλλά πάνω από τα μισά παιδιά εκεί μέσα είναι προδότες που προδώσαν εμένα στο προσωπικό κομμάτι αλλά και στον αγώνα τους. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν διέπραξαν κανένα έγκλημα και δικαίως αθωώθηκαν, γιατί κανένας από αυτά τα παλιά παιδιά δεν έχει διαπράξει κανένα έγκλημα στο κατηγορητήριο. Το τι κάναν, σε ποια προδοτική φάση της ζωής τους σταθήκαν απέναντι σε μένα και στην Ελλήνων Συνέλευση είναι ένα κομμάτι που θα το εξετάσουμε μόνοι μας και όχι με τη δικαιοσύνη. Όμως για την επικράτεια δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα από αυτό που τους χρεώσανε και δικαίως αθώθηκαν. Αυτό έχω να πω όσον αφορά ακόμα και για τους προδότες μου. Το δίκαιο είναι δίκαιο και αυτό είναι. Απ' την άλλη, σήμερα η Ελλήνων Συνέλευση βγαίνει πολύ πιο καθαρή. Έχει καθαρίσει, έχει πάει ήδη σε εκλογές, έχει ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο. Υπάρχει τεράστια δόμηση και δομή αλήθειας και ολοτήτων μοναδικών του ίδιου του πολίτη σε όλες τις περιφέρειες και στην επικράτεια στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα είναι η ώρα που θα πρέπει όλοι οι πολίτες να ανοίξουν το πολιτικό γραφείο και την Ελλήνων Συνέλευση, τον ανθρωποκεντρικό οργανισμό, συλλογικά, και είναι η πρώτη σχόλια, αν το θέλετε, είναι η πρώτη προσομοίωση το να συγχωρέσουμε όλοι μαζί στην ολότητά μας, ώστε να η ένωσή μας να γίνει πραγματικότητα. Η Ελλήνων Συνέλευση έδειξε τα δείγματα, έφτιαξε τα θέμελα. Τα θέμελά της είναι ελαφιά, είναι γερά. Εγώ θα συνεχίσω να βγάλω κάποιο μέρος της ποινής μου και θα δω πώς θα αντιμετωπίσω τις διάφορες δυσκολίες. Να μην ανησυχείτε γι' αυτό. Άλλωστε όλα θα αντιμετωπιστεί. Ένας πολεμιστής πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα και δεν μπορεί καμία γελιότητα να τον φτωήσει. Δεν μπορεί να τον λυγίσει αν είναι δυνατόν. Εάν λυγίσει λίγο το κεφάλι μου, είναι σαν να λυγίζει το κεφάλι του πατέρα μου. Πατέρας μου εννοώ το βία, έτσι, δεν εννοώ το βία, το συμπαντικό νου. Δεν εννοώ το γύρο, πατέρα μου. Άρα, θα επιτρέψω ποτέ να λυγίσεις το κεφάλι του πατέρα μου. Για το κεφάλι του δικό μου του πατέρα μου. Ό,τι θέλει ο πατέρας, θέλει και ο γιος. Ό,τι θέλει ο γιος, θέλει και ο πατέρας. Αυτό ισχύει και για εσάς. Ποιος μπορεί να σας λυγίσει το κεφάλι. Ποιος θα σε βάλει, μωρέ, να γονατίσεις. Θα σε φοβήσει τι, μην πεθάνεις. Μα θα πεθάνεις. Θες από καρκίνο, θες από τα φαρμακά τους, θες από όλες τις γελιότητές τους, θες να πεθάνει η γυναίκα σου ή ο άντρας σου, οι παπαριές όλες δίπλα. Τι να φοβηθείς, μωρέ. Πέταξε τα όλα τα γελία και προχώρα στο στόχο και στο σκοπό. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς. Όλος ο φόβος είναι δικός τους. Είναι μικρά, χεσμένα ανθρωπάκια που θα τα βάλεις στη σωστή τους θέση. Αρκεί να καταλάβεις τη θέση τη δικιά σου, την πραγματική. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι, αυτή τη στιγμή βγάζει και τα τρία βιβλία που είναι η πολιτεία ίδια. Είναι η δομή της πολιτείας. Είναι το αξιακό. Είναι η ελευθερία. Και είναι ο πολίτης πολιτεία που για πρώτη φορά καταλαβαίνουμε τι είναι πολιτεία. Μπαίνουμε σε πολύ σοβαρές δομές. Όπου πρέπει να τις αναγάγουμε συνεχώς. Και να μπαίνουμε. Να μπαίνουν στην ουσία πάρα πολλοί άνθρωποι. Άρα, η βάση δεν είναι να θες να χτυπήσεις παλαμάκια. Είδες τελικά που τα παλαμάκια και τα ελαφρόμυαλα δεν ξέρουν τι λένε και τι θέλουν. Είδες τελικά που πρέπει να σοβαρευτούν
όλα τα μυαλά και να μπουν σε μια πολύ σοβαρή ολική διαδικασία του όλου μας. Και θα πρέπει με την τεράστια διαφορετικότητα που έχουν όλοι μεταξύ τους να αντιληφθούμε ότι ο στόχος και ο σκοπός είναι κοινός. Είναι της ένωσής μας, γιατί αυτή είναι η απελευθέρωσή μας. Η ένωσή μας θα φέρει την πραγματική πολιτεία. Ξέρουμε όλοι τι πάμε να κάνουμε, τι πάμε να δημιουργήσουμε. Και να πετάξουμε από πάνω μας και να φανίσουμε ένα γελίο καθεστώς χιλιάδων ετών. Αυτή είναι η μοναδική αποστολή τώρα στη Γαία. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω χατήρια για τον Συνελλήνο. Μου λέει, με κρυάζει ένα Συνέλληνα, επί το που έφυγε, να μην σε ξαναδώ. Μα θα με χάσεις. Ρε, ούτε που σε ξέρω. Πρέπει να καταλάβω ότι δεν μπορείτε να κάνετε χατήρια. Δεν γίνεται να χωρέσει η ακαθαρσία στο πιάτο σου. Δεν γίνεται το φαγητό σου, είναι φαγητό, η ακαθαρσία είναι ακαθαρσία. Πρέπει να τις ξεχωρίσεις. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Και αυτός ο οργανισμός είναι απόλυτος. Γιατί είναι αληθινός. Και η αλήθεια είναι απόλυτη, είναι μία. Δεν είναι η αληθιά σου και η αληθιά μου. Όλοι πήρατε τα δείγμα γραφής. Η αλήθεια είναι ότι με έχετε λείψει όλοι πάρα πολύ. Μου έχουν λείψει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ. Αλλά δεν πειράζει. Θα αντιμετωπίσω. Ως να μην μου έχουν λείψει. Απ' την άλλη, όλη η Ελλάδα περίμενε να βγει ως ώρας. Έτσι δεν είναι? Ναι, πρόεδρε. Είπα έτσι για να σας ακούσω αν υπάρχετε εκεί, για να μην μπλάω το καλό βιβλίο. Φυσικά. Άρα, και σε ακούμε καθαρά. Και το καθεστώς ήξερε ότι ως ώρας βγαίνοντας όλη η Ελλάδα θα συγκροτηθεί. Και φυσικά ξέρουν όλοι ποια είναι η αιχμή του δόρατος. Όμως από αυτό θα πρέπει να ξεφύγετε και να μεγαλώσετε. Δεν πρέπει να περιμένετε τον μπαμπά σας. Είστε δικά μου παιδιά. Ξεσηκωθείτε όλοι, καταλαβαίνετε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Είναι όλα γραμμένα, είναι σχεδιασμένα, είναι απόλυτα και είναι αποδεδειγμένα. Εκτελέστε τα. Όσο εσείς τα δυναμώνετε, δεν θα έχουν ψυχή να κουμπίσουν πουθενά. Είναι οι μέρες της Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι οι μέρες του Έλληνα ανθρώπου. Μπορείτε να ενωθείτε έτσι ακριβώς όπως έχει στηθεί ως οργανισμός, στους δικούς σας τοπικούς οργανισμούς. Πρέπει να το καταλάβετε. Μην περιμένεις να έρθει ως ώρας να μιλήσει. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτό. Θα σταματήσει αυτό. Το ζήτημα είναι να καταλάβεις εσύ ότι και να βγω έξω. Δεν γίνεται να έρχομαι από χωριό σε χωριό πάλι, να γυρίζω γύρω-γύρω και να μιλάμε χιλιάδες ομιλίες που έχω κάνει. Θα πρέπει εσύ να μιλήσεις στις ψυχές των συνελλήνων σου. Θα πρέπει εσύ να μιλήσεις για την ίδια την αλήθεια. Θα πρέπει να μην βαριέσαι να την πεις. Ο πιο φτωχός βίος, αυτόν που νομίζετε ότι είναι χαμηλός βίος, ενώ δεν είναι, όπως ακριβώς το γράφω, μπορεί να επηρεάσει 500.000 ανθρώπους. Η πληροφορία θα φύγει. Αρκεί να φυτέψετε καλά το σπόρο της πληροφορίας και της αλήθειας, η οποία θα μείνει. Χαράζεται. Πρέπει να το καταλάβετε. Είναι η μάχη σας και αυτή είναι η δική σας. Εγώ κάνω τη δική μου και τη δέχομαι όπως είναι. Η δική σας είναι πολύ συγκεκριμένη. Έχει ένα τεράστιο οργανόγραμμα. Έχει 27 δράσεις συγκεκριμένες. Έχει μια ελεύθερη ολοφόρο να σας ακούσουν όλοι. Να ακουστούν αλήθειες. Να τις δείξετε στην ολότητά τους. Μην τις λυπηθείτε. Ούτε παραπάνω. Ούτε λιγότερο. Ακριβώς όπως είναι. Έχετε τον τρόπο. Και αν δεν έχετε, να τον βρείτε. Να αλχημίσετε. Αυτή είναι η διαδικασία. Να προπονήσετε την νόησή σας και τον εγκέφαλό σας. Είμαι πάντα μαζί σας και αυτό που έχω πει είναι ότι εγώ είμαι μαζί σας. Είδατε πόσοι δεν είναι μαζί μου. Όλοι που λένε είμαι μαζί σου. Αυτοί που μου είπανε, αρχηγέ, είμαστε μαζί σου, πολλοί από αυτούς δεν είναι μαζί μου, με βρίζουνε. Εγώ όμως από την αρχή είπα είμαι μαζί σου και θα είμαι μέχρι το τέλος και για πάντα. Άρα να θυμάσαι ότι εγώ είμαι μαζί σου. Δεν μπορείς εσύ να είσαι μαζί μου. Εσύ είσαι με σένα, είσαι με την ολότητα, αλλά εγώ είμαι μαζί σου. Ίσως κάποιοι εκεί έξω δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό ήθελα να δηλώσω. Υπάρχει μια άψογη διοίκηση, θα πρέπει να ξεκινήσετε εκπομπές, θα πρέπει να ξεκινήσετε ομιλίες. Ήδη τα λεχάρια αυτά έχουν ξεκινήσει, δίθεν να κάνουν εκλογές. Γιατί δεν έκανε εκλογές, δε πουλάκι μου, αφού μια χαρά πάει η χώρα, μια χαρά έχει. Έχει αυτοδυναμία. Γιατί να κάνει εκλογές, τι φοβάται? Να στερεωθεί, να πάει πού?
Τώρα με αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα με τόσους λίγους μήνες που είναι από τον Ιούλιο μέχρι τώρα, είναι 3 μήνες. Έχει διαλύσει την Ελλάδα σε 3 μήνες. Φυσικά με τη συνηγορία της αντιπολίτευσης και όλων των κομμάτων και όλης της Βουλής που δεν έχει συσταθεί σε σώμα. Έχετε τεράστια θέματα πολιτικά τα οποία πρέπει να τα αναγάγετε στο κοινό. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Πρέπει να δει όλο αυτό το άδικο και πρέπει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Είναι τόσο απολύτω και είναι τόσο ξεκάθαρο όλα γύρω σας. Άρα σε 3 μήνες έχει διαλύσει τα πάντα. Θα πάει σε εκλογές να πάρει ψήφους. Θα τον ψηφίσει κάποιος εκεί έξω που όλα σε όλες τις περιφέρειες και τα χωριά και τις πόλεις θέλουν να τον ρημάξουν στο ξύλο. Και κάτσε να δεις που μπορεί να κάνει και εκλογές και να πάρει 72%. Βρε, εδώ γελάνε. Γελάνε και οι πέτρες. Δεν το καταλαβαίνετε τι έχει γίνει στην Ελλάδα μας. Είναι η εισβολή ήδη μέσα. Θα το δείτε στις επόμενες μέρες. Μέρες δεν είναι μήνες, είπα μέρες. Α, θα το δείξουν αυτοί όποτε θέλουν. Συνέγινες μου. Ναι, Πρόεδρε. Συνταγμένη μέχρι το τέλος. Αυτό που δημιουργήσαμε κάποτε και ξεκινήσαμε μαζί, συνεχώς ανεβαίνει και με ενημερώνω ότι νέοι άνθρωποι έρχονται σε αυτόν τον τεράστιο αγώνα, όπου είναι ο αγώνας της ίδιας τους, της ζωής και της φυσιολογίας. Και ορκίζονται κιόλας, Πρόεδρε. Μάλιστα. Και ορκίζονται κιόλας. Δίνουν το όρκο του πολεμιστή. Μα έτσι είναι. Μα όρκος είναι νόμος εντωμεταξύ. Έχει παραξηγηθεί ο όρκος. Εγώ προσωπικά, να ξέρετε, είμαι αφορισμένος 3 φορές. Θέλω να με αφορήσουν όλα τα σκουπίδια εκεί έξω. Αφορισμός σημαίνει σε βγάζει από τον ορισμό. Όλες αυτές τις γελιότητες, όλες τις ματαιοδοξίες, όλες αυτές τις φρικαλαιότητες, πετάξτε τις, διαλύστε τις, βγείτε από το φόβο σας και θα δείτε αυτά τα ζωντομολάκια. Δεν αξίζει ούτε να σας μιλάνε. Σε πολιτεία Ελλήνων αυτά τα όρνια θα τα βάλω σε ίδρυμα ή σε σταύρους που αρμόζουν. Δεν μπορεί να μπουν κάπου αλλού. Πρέπει να καταλάβετε, σας λέω, είμαι τόσο αυστηρός και απόλυτος, γιατί το αποδεικνύω. Είναι αποδεδειγμένο. Άρα μη φοβάστε την ψηφοθυρία. Δεν θέλουμε ψηφοθυρία. Θέλουμε πραγματικά τις ψυχές που αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν και θα πάνε μέχρι το τέλος. Και φυσικά δεν σκέπτονται, άμα το θέλετε, και δεν πράττουν μονομερώς ενός θέματος. Εδώ κοντός πρέπει να καταλάβει και ιδιαίτερα ο άνθρωπος ότι όλα είναι τα πάντα είναι ένα. Άρα δεν μπορείς να κάνεις ή να εκτελέσεις κάτι για ένα πολύ συγκεκριμένο. Θα πρέπει αυτό το συγκεκριμένο να είναι είτε δικό σου είτε για όλους μας. Άρα έχεις 2 θέματα. Το προσωπικό σου κομμάτι, όχι το ατομικό σου, το προσωπικό σου. Γιατί ως πρόσωπο έρχεσαι. Και το ατομικό που είναι το ολικό μας. Προέχει το ατομικό μας, γιατί όλα κινούνται μέσα σε αυτόν τον άξονα του ατόμου μας. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε και καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι σε κάποιον, γιατί είναι όλα δικά του. Από εκεί και πέρα, το τι ο καθένας μπορεί να εκτελέσει ή μπορεί να εφαρμόσει σύμφωνα με τις ικανότητες του, αυτό είναι ένα δικό του κομμάτι. Οπότε δεν μπορούμε να υποσχεθούμε στον κόσμο, έλα να σου δώσουμε, έλα να το πάρεις όλα. Έλα να μας πεις τι μπορείς και κάτω. Εμείς είμαστε, αν το θέλετε και θα το έχετε δει μέσα στα χρόνια, είμαστε πραγματικά μια τεράστια ελεύθερη βούληση. Επί παντός επιστητού στην πρακτική της εφαρμογή. Αντιλαμβάνεστε, αδερφέ, τι λέμε. Οκ, έλα μαζί μας να εκτελέσουμε αυτό με ανιδιοτέλεια, γιατί είναι δικό μας. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Δεν πειράζει, κάτσε στην άκρη μέχρι να οριμάσεις. Δεν αντιλαμβάνομαι κάποιος που δεν καταλαβαίνει γιατί να σε βρίζει. Γιατί να βρίζει τουλάχιστον το ίδιο τον εαυτό. Γιατί αυτό κάνουμε. Αλλά ακόμα και αυτοί που μας έβρισαν, ακόμα και αυτοί που μας λιδόρισαν, ακόμα και αυτοί που πολέμησαν απέναντι μας, στη βάση δεδομένων της ολότητας που εμείς θα δημιουργήσουμε και που δημιουργούμε συνεχώς, έξω από αυτή την ολότητα δεν τους βγάζουμε. Ουσιαστικά δεν μπορούμε να τους βγάλουμε σε καμία περίπτωση εκτός και είναι μπροστά μας σε λειτουργική ακολουθία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό σε όλο αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε και αυτό που θα δημιουργούμε και θα δημιουργήσουμε στην ολοκλήρωσή του, ουσιαστικά αφορά και είναι όλων και για όλους. Άρα έχει την τέλεια αρμονία της αρετής που εκτελείται. Άρα ακόμα και αυτοί που μας βρίζουν, ουσιαστικά βρίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Ουσιαστικά βρίζουν την ίδια τους την αυθονία, την ίδια τους την αλήθεια. Γιατί το κάνουν, ας το σκεφτούν μόνοι τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
Όλοι οι Έλληνες τώρα μπορούν να συνταχθούν. Έχουν τεράστιες δυνατότητες και δυναμικές, ακόμα και με την βούλα του δικαστηρίου, αν το θέλετε. Οι κατηγορίες αυτές έχουν εκπέσει, δεν υπάρχουν. Μια νέα μέρα ξεκινάει για την Ελληνοσυνέλευση. Ήδη τα πρωτόκολλά μας και έχουμε προνοήσει να είναι παντού σε όλα τα γραφεία. Ξεκινάει ένας δυναμισμός τεράστιος σε όλες τις περιφέρειες, στα τοπικά γραφεία και σε όλη την τοπική κοινωνία, να συσπυρώσουμε τον κόσμο για αυτά τα πραγματικά δεινά που έρχονται και θα πρέπει αυτή τη φορά να συνδράμουν όλοι, να ενταχθούν όλοι, να δώσουν όλοι το παρόν με τις ψυχές τους, που οι ψυχές είναι η ίδια η ψήφος. Είναι στην πραγματική διαδικασία διάσταση του γραφείου που θα πρέπει να ενδώσουν, να θωρακίσουμε την αλήθεια, να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας, να θωρακίσουμε τη φυσιολογία μας, την ανθρώπινη φυσιολογία μας, την ίδια μας τη ζωή, τον ίδιο μας το βίο. Να απελευθερώσουμε τη μητέρα των μητέρων Ελλάς, εδώ και τώρα, έτσι όπως αρχίσαμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς μέχρι το τέλος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δύναμη φως, πρόεδρε. Δύναμη φως. Γεια σας. Θυμήσου ποιος είσαι Έλληνα. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Όταν ενθυμηθείς, η νίκη είναι μόνο δική σου. Ενώνεται το Ελλάνιο έθνο. Ενώνονται όλοι οι Έλληνα άνθρωποι. Ένωση Ελλήνων εδώ και τώρα. Όλες οι ψεύτικες ψευτοαυτοκρατορίες κοπήκανε στην αλήθεια της κοσμοκρατορίας των Ελλήνων ανθρώπων. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Θυμήσου ποιος είσαι Έλληνα. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Ενώνεται το Ελλάνιο έθνο. Θυμήσου ποιος είσαι Έλληνα. Μαζί σου ανθένει και κανείς δεν περιμένει. Όλοι μπροστά καθυλωμένοι, όλοι πρώτη γραμμή. Γιατί το ξέρουν πολλοί και η αλήθεια είναι εκεί. Έχει γραφτεί από το δικό σου χέρι για όλη τη γη. Μπαίνει τώρα σε δράση, μπαίνει σε εφαρμογή. Το θείο σχέδιο από το σύμπαν όπως από την αρχή. Πολεμάμε μαζί σου Αρτέμι και είναι τιμή σου. Όπως τιμή μας μεγάλη είναι που ήρθες και πάλι. Ψευτοαυτοκρατορίες κοπήκανε στην αλήθεια της κοσμοκρατορίας των Ελλήνων ανθρώπων. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Αποστασίες να διώξεις και προδοσίες να κόψεις. Το απολώνιο φως τον κόσμο ήρθες να δώσεις. Μαζί σου Αρτέμι μέχρι το τέλος. Σαν σφαίρα πυρός, σαν ένα βέλος. Άνθρωπος μέσα από το φως. Συμπαντικός κωδικός. Ελλάνια οντότητα που έχει φέρει οδός. Που μία είναι η οδός. Σώρας Αρτέμις, τεράστιος Έλλην. Πολεμιστής, τόσα χρόνια ταξιδεύει με κλειδιά και εργαλεία. Δίχως όνομα τέλος, μόναχα με ουσία. Μαζί σου Αρτέμι, μαζί σου Αρτέμι. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Μαζί σου Αρτέμι. Θυμήσου ποιος είσαι. Τάσομαι και αφουσιώνομαι. Εις το λόγο της ενότητας. Που πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα.